Πάμε στον ανταποκριτή του Open, τον Παντελή Βαλασόπουλο, για να δούμε τι υπόθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στην επαφή που είχε ο Τσαβούσογλου με τον Χάικο μας. Ναι, ας πούμε και τι υπόθηκε και μπροστά από τις κάμερες. Ο κύριος Τσαβούσογλου έφερε και πάλι στο Βερολίνο όλη την ατζέντα που έχει με τους Ευρωπαίους και τι ζητάει από αυτούς. Την Τελωνιακή Ένωση, μιλούσε μία ώρα για τον τουρισμό και πόσο καλά είναι προετοιμασμένη η Τουρκία που θέλει τον τουρισμό, την ελευθερία της βίζας, το προσφυγικό. Μάλιστα, στην εφημερίδα Frankfurt Allgemeine Zeitung λέει ότι η Ευρώπη δεν έχει τηρήσει αυτά που έχει υποσχεθεί στην Τουρκία και μάλιστα ότι θα πρέπει να δώσει η Ευρώπη χρήματα για να πάνε οι Σύριοι πρόσφυγες στο βόρειο Ιράκ, εκεί που έμεναν οι Κούρδοι. Να χρηματοδοτήσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τον επικισμό των κουρδικών εδαφών. Όλη αυτή την ατζέντα την έφερε και πάλι. Ναι. Ο κύριος Χάικο μας του είπε μπροστά στις κάμερες ότι πρέπει να φύγουν οι μισθοφόροι, οι Τούρκοι και οι στρατιώτες από τη Λιβύη. Ο κύριος Τσαβούσογλου είπε, μα δεν είναι μισθοφόροι, λέει, είναι εκπαιδευτές. Ναι. Να πούμε ότι του είπε ότι έχει αφήσει πολύ βαθιά σημάδια η κρίση των προηγούμενων ημινών στην Ανατολική Μεσόγειο και πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Τι μαθαίνουμε λοιπόν, ότι έφερε και πάλι όλη αυτή την ατζέντα. Την ξέρουμε. Είναι γνωστή, λέει, η ατζέντα του κυρίου Τσαβούσογλου και της Τουρκίας. Δεν μπορούμε όμως να την προχωρήσουμε. Δεν έχει σημασία τι αιτήματα έχει αυτή τη στιγμή. Ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο αποκλιμάκωσε. Όμως, για παράδειγμα, στο εσωτερικό της Τουρκίας τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ζητήσαμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητήσαμε την αποφυλάκηση των κρατουμένων, όπως ο Καβάλα. Αυτά ζητήσαμε από την Τουρκία. Εάν δεν τα κάνει αυτή η Τουρκία, δεν φτάνουν αυτά όλα για να προχωρήσει η θετική ατζέντα. Δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή τη στιγμή η θετική ατζέντα. Από την Τουρκία, λένε, εξαρτάται εάν θα προχωρήσουμε και όχι από εμάς.